Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εισόδια της Θεοτόκου. Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο της εορτής, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Διονύσιο. Ο πατέρας Διονύσιος είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Την ευχή σας, πατέρα Διονύση, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Λίλη, για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για τη μάνα μας, για την Παναγία μας, για μια μεγάλη θεομητεωρική εορτή όπως είναι αυτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Βέβαια, και, χαρά. Το περιεχόμενο στη ζωή μας, που είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και πρακτικά. Και μαζί μας ακόμα είναι μέσω Skype ο κύριος Ευάγγελος Πεπές, είναι επίκουρος καθηγητής χριστιανικής αγωγής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λίλη, καλησπέρα. Πατέρα Διονύση, καλησπέρα σας σε εσάς και, και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Θα χαρούμε έτσι. Δική μας πολύ μεγάλη χαρά. Πατέρα Διονύση, να ξεκινήσουμε με εσάς, να δούμε λίγο εισαγωγικά στην εορτή των εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τι εορτάζουμε ακριβώς? Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι τα εισόδια αποτελούν, όπως είπαμε και πριν, μια πολύ μεγάλη θεομητωρική εορτή. Ίσως δεν θα ήταν λάθος να τη χαρακτηρίσουμε ως την απαρχή της σωτηρίας του ανθρώπου. Μάλιστα. Διότι η Θεοτόκος, όντας 3 ετών, εισάγεται στον Ναό των Ιεροσολύμων, από τους Άγιους Προπάτορες, τον Άγιο Ιωακείμ και την Αγία Άννα, προσφέρεται στον Θεό και ζει μέσα στον Ναό για τα επόμενα 12 χρόνια, που σύμφωνα με την παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, τρέφεται από Άγιο Άγγελο και βιώνει αυτή την ησυχία που προσφέρει ο Ναός του Θεού. Μέσα στον Ναό η Παναγία μας στην ουσία καλλιεργεί την ιερότητα, την αγνότητα και την αγιοσύνη η οποία την διέκρινε και την οποία προγνώριζε ο Θεός. Γι' αυτό άλλωστε και την επέλεξε να επιτελέσει το σημαντικό σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν η εορτή αυτή καθεαυτή έχει ως στόχο να μας διδάξει τις υψηλές έννοιες που αφορούν την Παναγία μας, τη μητέρα του Θεού και του κόσμου εν γέννη. Και ουσιαστικά αφορά, είπατε, 3 ετών μέχρι 12 μέχρι χρόνια, 12 ετών. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια της επίγειας ζωής της, πηγαίνει εκεί. Στο ναό γιατί πήγε τόσο μικρή? Στην ουσία οι Άγιοι Προπάτορες, όπως γνωρίζουμε, δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Η Παναγία ήρθε στη ζωή τους με θαύμα και έτσι την προσέφεραν στο Ναό του Θεού. Γι' αυτό και σε αυτή την ηλικία. Ήτανε μεγάλης ηλικίας οι γονείς. Οι γονείς, βέβαια. Δεν μπορούσαν πλέον να την πήγαν στο Ναό. Και 12 χρόνια ζει εκεί. Και όταν φτάνει σε ηλικία 15 ετών, αν καταλαβαίνω, ναι, 12, ναι. Βγαίνει και μετά ξέρουμε την πορεία της ζωής όπως τη γνωρίζουμε. Με τον Ευαγγελισμό. Είπατε για την παράδοση ότι τρεφότανε από έναν άγγελο. Ναι, από Άγιο Άγγελο. Αυτό δηλαδή. Οπότε υπάρχει ο θαυματουργικός τρόπος και το κομμάτι αυτό του ναού. Από την αρχή της ζωής της Παναγίας βιώνουμε το θαύμα στην ουσία. Βιώνουμε αυτή την ιερότητα, την καθαρότητα, την αγνότητα την οποία έχει η Παναγία από την ημέρα που γεννήθηκε και αυτή την αγνότητα και την αγιότητα καλλιεργεί μέσα στον Ναό του Θεού, μέσα στον Ναό των Ιεροσολύμων. Εκεί είπατε τη λέξη «η αρχή της σωτηρίας μας». Απαρχή της σωτηρίας. Ναι, απαρχή της σωτηρίας μας. Φαντάζομαι επειδή θα γεννήσει το Θεάνθρωπο, ξεκινάει από επειδή εκεί το έργο. Επειδή καλλιεργεί ακριβώς αυτά που προείπα, η Παναγία ετοιμάζεται για να γίνει ναός του Θεού. Σωστά, θα φιλοξενήσει 9 μήνες μέσα του στο Θεό. Οπότε όλη αυτή η πορεία, όπως ξεκινάει από το ναό, είναι η απαρχή για να έρθει. Ναι, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα Χριστούγεννα που έχουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε καθηγητά, να έρθω σε εσάς. Τα εισόδια ως μια πολύ σημαντική εορτή. Το πιο σημαντικό ποιο είναι, ότι προετοιμάζουν την Παναγία για αυτό που θα έρθει αργότερα? Το πιο σημαντικό κομμάτι της εορτής, ποιο θα λέγατε ότι είναι θεολογικά? Κύριε Λίλη, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε, ήδη ο πατήρ Διονύσιος το έθεσε, στο σωτηριολογικό περιεχόμενο της εορτής. Η θετική απάντηση της Παναγίας μας κατά τον Ευαγγελισμό, όταν ακούει την είδηση ότι πρόκειται να κυοφορήσει τον σωτήρα του κόσμου, αποτελεί, όπως πολύ ωραία είπε ο πατήρ Διονύσιος, την απαρχή της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Άρα λοιπόν από εκείνη γεννιέται ο νέος Αδάμ, εκείνος ο οποίος σε αντίθεση με τον προηγούμενο, ο οποίος έδωσε θετική παλιά, απάντηση, ναι, στον πειρασμό, έτσι, και ο άνθρωπος ή η ανθρώπινη φύση έπεσε, υποδουλώθηκε στην αμαρτία. Ο νέος Αδάμ λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος ξαναδίνει τη δυνατότητα στο ανθρώπινο γένος, στην ανθρώπινη φύση, να επανέλθει στον παράδεισο, δηλαδή στην κατάσταση για την οποία είναι πλασμένος. Άρα λοιπόν το σημαντικότερο στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε, νομίζω, είναι στο γεγονός ότι η Παναγία ξαναδίνει την ελπίδα στο ανθρώπινο γένος της σωτηρίας. Ιερό θησάβρισμα της δόξης του Θεού την ονομάζουμε, έτσι, το κατοικητήριο της εσαρκωμένης θεότητος, δηλαδή εκεί όπου βρίσκει η θεότητα κατάλληλο έδαφος ώστε να μπορέσει να σαρκωθεί, καθαρότατο ναό, για όλους τους λόγους που ήδη ο πατήρ Διονύσιος ανέφερε. Και αν θέλετε και λίγο έτσι σε επίπεδο συμβόλων να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η είσοδος της Παναγίας μας από αυτή την ηλικία και για 12 έτη στο ναό. Ό,τι υπάρχει μέσα στο ναό, ακόμη και ο ίδιος ο ναός, είναι προτύπωση, είναι σύμβολο, είναι τύπος της ίδιας της Παναγίας μας. Υπάρχουν 9 ιερά πράγματα, μας λένε οι πατέρες μας, μέσα στο ναό, φυλάσσονται. Η επτάφωτος λιχνία, η τράπεζα της προθέσεως των άρτων, το χρυσούν θυμιατήριον, η στάμνωση χρυσή. Όλα αυτά αποτελούν προτυπώσεις της Παναγίας μας. Η επτάφωτος λιχνία, ας πούμε, συμβολίζει τα χαρίσματα με τα οποία είναι πρικισμένη. Η τράπεζα της προθέσεως των άρτων, ο χώρος όπου τοποθετούνται οι άρτοι, συμβολίζει το γεγονός ότι η Παναγία γίνεται ζωηφόρος, τράπεζα, έτσι, του άρτου της ζωής, ο οποίος άρτος της ζωής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το χρυσούν θυμιατήριον συμβολίζει το γεγονός ότι η ίδια η Παναγία κρατά, κομίζει, φέρει στην κοιλία της αφλέκτος, χωρίς να εξαϊλώνεται η ίδια της, το πυρ της θεότητος. Η στάμνωση χρυσή, το μάνα, όπου φυλασσόταν το μάνα. Η ίδια η Παναγία επίσης βαστάζει, είναι εκείνη η οποία φέρει μέσα της το μάνα, το ουράνιο. Οι πλάκες της Διαθήκης, που είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού. Η Παναγία επίσης αποτελεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει όλο αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί γύρω και περιγράφοντας μάλλον την Παναγία μας. Και αν θέλετε δύο λόγια, αλλά μάλλον κύριε Λίλη, κάτι θέλετε να ρωτήσετε για την σάρκωση και για τον ρόλο της Παναγίας μας, της μητέρας μας, σε αυτό το σχέδιο της οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ορίστε όμως, αν θέλετε κάτι. Ναι, όχι, μου έκανε εντύπωση αυτό που αναφέρατε, τα περιστατικά όλα, οι προτυπώσεις, που είναι περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη. Προτυπώνουν όμως την Παναγία και είπατε συγκεκριμένα πράγματα, γι' αυτό εντυπωσιάζει, που είναι από τον Ιουδαϊκό κόσμο, γιατί και οι πλάκες είναι εθνικά γεγονότα, θα λέγαμε, των Εβραίων όπως πέρασαν στην έρημο. Αλλά αυτά προτύπωναν, δηλαδή μιλούσαν για αυτό που θα έρθει αργότερα, για την Παναγία. Πολύ ωραία λέτε, και αυτό μας αναδεικνύει, αν θέλετε, και τον ρόλο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και την σχέση των δύο γραφών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ο ρόλος της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια παιδαγωγική, για να θυμηθούμε και τα δικά μας, προτύπωση των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν στο επόμενο στάδιο στην Καινή. Δηλαδή προετοιμάζει το ανθρώπινο γένος, η Παλαιά Διαθήκη, το παιδαγωγεί, αν θέλετε, ώστε να δεχθεί το νέο, έτσι, μήνυμα, το ευαγγελικό μήνυμα, το ελπιδοφόρο μήνυμα της σωτηρίας του κόσμου. Άρα λοιπόν είναι τύποι, προτυπώσεις, όπως θέλετε, σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη και η εκπλήρωσή τους στην Καινή. Και άλλα πράγματα, αν θέλετε. Πολύ σημαντικό, όχι, αυτό για να το συνδέσουμε με την Παλαιά, που δεν είναι και γνωστό στον κόσμο, πώς τόσα πράγματα που υπήρχαν μέσα προτύπωναν αυτόν ακριβώς τον ερχομό και τα εισόδια της Παναγίας. Επομένως, φαντάζομαι και τον ερχομό του Κυρίου
στη γη. Είναι κάτι που από παλιά το είχαμε πει. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το πούμε αυτό που είπατε. Απλά να πω για τους τηλεθεατές μας. Μιλούμε για τα εισόδια της Θεοτόκου. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλια, αναφορά, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160 και 161 τα τηλέφωνά μας. Πατέρα Διονύση, είναι πολύ ωραίο ο κύριος καθηγητής για τις προτυπώσεις και την ένωση, την Παλαιά Διαθήκη, επομένως και ο Χριστός. Πληροφορίες που έχουμε για την Παναγία και το πώς μπήκε στο ναό, από πού αντλούμε? Πληροφορίες για την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου αντλούμε από το απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Αυτό στον κόσμο ίσως να φαντάζει λίγο περίεργο. Ναι. Ότι πώς μπορεί η Εκκλησία από ένα βιβλίο το οποίο δεν ανήκει στον κανόνα της. Μας πείτε λίγο το απόκριφο να το ακούσει ο κόσμος. Είναι ένα Ευαγγέλιο που δεν το δεχτήκαμε. Ακριβώς, που δεν έχει ενταχθεί στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα. Δηλαδή στα τέσσερα Ευαγγέλια τα οποία διαβάζονται στην Εκκλησία. Αλλά τα απόκριφα έχουν ωραίες πληροφορίες. Έχουν πολλές πληροφορίες και για τη ζωή του Χριστού και για τη ζωή της Παναγίας μας. Η Εκκλησία δεν φοβάται να τα χρησιμοποιήσει. Ναι. Και αυτό πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει και να το αποδεχτεί, διότι από εκεί αντλούμε όλες τις πηγές για την εορτή των εισοδίων, την οποία θα εορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν στέκεται τόσο στην εικόνα όσο στο περιεχόμενο, ουσία, στην ουσία της εορτής. Η οποία ουσία της εορτής είναι αυτά που προανέφερε και ο κύριος καθηγητής, η ιερότητα του προσώπου της Παναγίας. Πώς η Παναγία μπαίνει στην ζωή μας, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, με αυτόν τον τρόπο για να αναδειχθεί η ιερότητα του προσώπου της Παναγίας, να αναδειχθεί η αγιότητα της Παναγίας. Και δεν έχει πρόβλημα να πάρει από παντού, ακριβώς, να αντλήσει υλικό, όπως είναι το απόκριφο. Δεν φοβάται η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν φοβάται να προσεγγίσει τίποτα. Ναι. Γιατί κατέχει την αλήθεια. Και όλα αυτά τα κείμενα που ακούμε, όρθρος, περινότης, εορτής, την ημέρα εκείνη, τα αντλήσαμε από πληροφορίες των απόκριφων. Και γίνανε αργότερα όλη αυτή, αυτός ο λειτουργικός πλούτος, ακριβώς, που έχουμε την ημέρα. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω, αυτό υπήρχε ως συνήθιο κάποια παιδιά να μεγαλώνουμε στο ναό ή έγινε για την Παναγία εξαιτίας και των ειδικών προϋποθέσεων? Έχουμε κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, υπήρχε τότε ο θεσμός της αφιέρωσης, κάτι αντίστοιχο ή παράλληλο, αν θέλετε, με αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς ως τάμα, έχουμε έτσι την παράδοσή μας ή στην καθημερινότητά μας τάμα. Και πολύ ωραία επίσης προαναφέρθηκε ότι η Παναγία μας γεννιέται θαυμαστός, έτσι, με θαυμαστό τρόπο, και προκειμένου να γεννηθεί και είναι αποτέλεσμα της ζωής, της κατά Θεόν ζωής των γονέων της και της προσευχής τους. Άρα και η ίδια της δεν γεννιέται ως αποτέλεσμα της επιθυμίας της σαρκός, αλλά ως αποτέλεσμα της προσευχής των δύο γονέων της. Που ήταν υπέργυρη από ό,τι κατάλαβα και άτεχνη. Έτσι. Άρα λοιπόν γεννιέται ως θαύμα. Και φυσικά τότε μάλιστα η Άννα είναι εκείνη η οποία έτσι το ζητά έντονα από τον Θεό και λέει «Σε παρακαλώ Θεέ μου» και τα λοιπά. Και τότε εν είδη τάματος αφιερώνουν την Παναγία, δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία θα έχουμε παιδί αυτό, το αφιερώνουμε σε σένα Θεέ μου. Βεβαίως με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την προοπτική του τάματος και της αφιερώσεως, προασπίζεται, αν θέλετε, το πλαίσιο της καθαρότητος, της αγνότητος, της καλλιέργειας των αρετών, τα οποία πολύ όμορφα έτσι μας είπε ο πατήρ Διονύσιος προηγουμένως. Δηλαδή αφιερώνει τα πρώτα χρόνια της μέσα στο ναό, ζώντας απομακρυσμένη, αποκομμένη, όχι από τον κόσμο, αλλά από τα του κόσμου. Ναι. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζούμε με την ασκητική μας παράδοση. Ξέρετε, θα μου επιτρέψετε αυτή την παρέκβαση μικρή χρονικά. Υπάρχει ίσως μια παρανόηση στη σημερινή μας κοινωνία ότι οι μοναχοί μας και οι μοναχές μας εγκαταλείπουν τον κόσμο. Δεν εγκαταλείπουν τον κόσμο. Εγκαταλείπουν, αν θέλετε, το κοσμικό φρόνημα ή τις προκλήσεις και τις μέρημνες του κόσμου και αποσύρονται για τον κόσμο, για να προσευχηθούν για αυτόν και για τη σωτηρία του. Και αν θέλετε ένα
πρακτικό παράδειγμα, μια πρακτική εμπειρία από την οποία νομίζω ότι έχει ο καθένας και η καθεμιά μας από τα προσκυνήματά μας στα μοναστήρια μας. Πολλές φορές νομίζω όλοι μας έχουμε εντυπωσιαστεί από, από τον τρόπο με τον οποίο μετέχουν οι μοναχοί μας, της παραδόσεώς μας, στα του κόσμου. Γνωρίζουν πολλές φορές πράγματα τα οποία και εμείς δεν τα γνωρίζουμε ή μόλις έχουν συμβεί και λέμε μας πώς είναι δυνατόν. Ακριβώς από το ανίστακτο ενδιαφέρον τους. Αλλά η προοπτική είναι η προσευχή και η σωτηρία. Όταν είπατε αποσύρονται για τον κόσμο, εννοείται ότι την προσευχή και ότι είναι δίπλα τους. Ακριβώς προκειμένου να τον υπηρετήσουν, να υπηρετήσουν δηλαδή την προοπτική της σωτηρίας του κόσμου. Η οποία σωτηρία του κόσμου δεν γίνεται, δεν επιτυγχάνεται με κοσμικά κριτήρια, αλλά με πνευματικά. Δηλαδή με προσευχή, με άσκηση, με πνευματικότητα κτλ. Κτλ. Με την ακόμη αφιέρωση. Με την αφιέρωση. Έτσι. Με την Και ξέρετε, το είπατε πολύ όμορφα, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό ακόμη σχόλιο, το κάνατε με θαυμαστό τρόπο ήδη στην εισαγωγή σας, στην παρουσίαση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι γιορτάζουμε τα εισόδια ακριβώς με την έναρξη ή πολύ κοντά στην έναρξη της 40ης της νηστείας των Χριστουγέννων. Γιατί? Διότι τα εισόδια της Θεοτόκου μας δίνουν και μία ακόμη αφορμή εμάς, όλους τους ανθρώπους, για να δώσουμε ένα νέο νόημα ή να κατανοήσουμε μάλλον το βαθύτερο νόημα αυτής της 40ης. Ποιο είναι το νόημα αυτό? Της απομάκρυνσης από τις κοσμικές μέρημνες, εννοώ, καταλάβατε, το να προσιλωθούμε στο γεγονός το οποίο πρόκειται να ζήσουμε σε λίγες ημέρες. Δηλαδή στη γέννηση του Χριστού στις καρδιές μας. Αυτό το οποίο πρέπει να επιδιώκουμε είναι κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε χρονιά να γεννιέται όλο και περισσότερο, όλο και πληρέστερα ο Χριστός στην καρδιά μας. Αυτό προϋποθέτει μία απόσυρση από τα κοσμικά και μία αφιέρωση, αν θέλετε, στα πνευματικά. Αυτό το σχήμα της απόσυρσης και της αφιέρωσης είναι ακριβώς το σχήμα των εισοδίων της Παναγίας μας στον ναό. Άρα λοιπόν υπάρχει και κάτι παράλληλο, πρόκληση, αν θέλετε, για το σχήμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ονομάζεται Μεσήτρια η Παναγία. Έτσι. Γιατί τη λέμε Πατέρα Διονύση Μεσήτρια? Και αυτό που ανέφερε και ο κύριος καθηγητής, το είπατε κι εσείς, μιλάμε για αφιέρωση κτλ. Ο πιο πολλής κόσμος σήμερα παντρεύεται, νυμφεύεται στο γάμο ή στην παιδοποιία. Η Παναγία τι ρόλο παίζει, η παρουσία της? Καταρχάς την Παναγία την ονομάζουμε Μεσήτρια διότι είναι το άτομο εκείνο στο οποίο όλοι απευθυνόμαστε καθημερινά και ζητάμε τη βοήθειά της, για να το πούμε απλά, και να μεταφέρει τις προσευχές μας, τις δεήσεις μας, τις παρακλήσεις μας, τις επιθυμίες μας στον Υιό της. Ναι, ναι, ναι. Στο Θεό μας, ο οποίος πάντα θα πράξει το καλό για το, όπως λέμε στον παρακλητικό κανόνα, για το συμφέρον της αιτήσεως. Εμείς μπορούμε να το θεωρήσουμε άσχημο αυτό που θα συμβεί, αλλά ο Θεός γνωρίζει. Για κάποιο λόγο έρχεται, οπότε, ξέρει, οτιδήποτε συμβαίνει, συμβαίνει για το δικό μας καλό, το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Τώρα, η Παναγία για τον άνθρωπο γενικότερα είναι το στήριγμα. Είναι η κολόνα που κρατάει το οικοδόμημα αυτό που λέγεται ζωή του ανθρώπου. Διότι χωρίς την Παναγία, χωρίς τις μεσητείες της Παναγίας μας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Δεν μπορεί να αποκτήσει όλα αυτά τα οποία επιθυμεί. Ναι. Άρα, σίγουρα η Παναγία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και γι' αυτό και την επικαλούμαστε συνεχώς και διαρκώς. Και ανέφερα το γάμο, γιατί βέβαια δεν παντρεύτηκε η Παναγία, είναι νύμφη ανύμφευτος, αλλά έχει γιο, ναι. Και όλα τα προβλήματα, ναι. Και αυτό που είδε. Εντάξει, γνωρίζουμε όμως ότι η Παναγία μέσω του Ευαγγελισμού έλαβε τον Θεό στην κοιλιά της για να εξυπηρετήσει το σωτηριολογικό πλάνο και σχέδιο του Χριστού. Και ήδη και κατάδομαι πολλά βάσανε εκεί. Βεβαίως. Γι' αυτό τη βλέπουμε και να πενθεί τον Υιό της όταν
πεθαίνει ναι, ο Χριστός. Βέβαια. Γι' αυτό την βλέπουμε να βιώνει τον πόνο, χωρίς όμως να χάνει την πίστη της και την ελπίδα της. Ναι, ή την γνώση ότι ο Υιός της είναι ο σωτήρας του κόσμου. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω και εσάς, επειδή μιλούμε για τα εισόδια, την αφιέρωση, σήμερα στο γάμο ή στα προβλήματα, η Παναγία ποιον παρηγορητικό ρόλο μπορεί να παίξει? Πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η σεπίρωση των όσων είπε ο πατήρ Διονύσιος σχετικά με τη μεσητεία της Παναγίας, θα μπορούσαμε να φέρουμε στην κουβέντα μας, στο τραπέζι αυτού του διαλόγου, το παράδειγμα με τον γάμο της Κανά. Ξέρετε, η Παναγία, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην κορυφή του ανθρωπίνου γένους από πλευράς αρετής, ναι, προτυπώνεται, δηλαδή είναι η υψηλότερη βαθμίδα το, που έχουμε, αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, εντούτοις είναι ένα από τα πιο σιωπηρά πρόσωπα στις περιγραφές των Ευαγγελίων. Ναι. Ναι, ναι. Βεβαίως η ίδια η παρουσία της, το εκτόπισμα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, της αγιότητος και της αρετής της, πλημμυρίζει τα πάντα. Αλλά είναι μια σιωπηρή, αλλά εύγλωτη κατά τα άλλα παρουσία. Κοιτάξτε όμως τι συμβαίνει στον γάμο της Κανά για να συνειδητοποιήσουμε τον βαθμό, το τι σημαίνει μεσητεία και γιατί ειδικά η Παναγία μας είναι όντως ο ορισμός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το απόλυτο παράδειγμα μεσητείας προς τον Κύριο. Ο Χριστός είναι ο Ιησούς, είναι ο γιος της. Βρισκόμαστε σε έναν γάμο, τελειώνει το κρασί και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο η Παναγία, με πολύ προσεκτικό τρόπο, απευθυνόμενη στον γιο της και γνωρίζοντας το τι μπορεί ο ίδιος να κάνει, του λέει, γιατί δεν φροντίζεις να λύσεις το πρόβλημα? Και ξέρετε, υπάρχει κάτι το οποίο εκ πρώτης όψεως είναι εντυπωσιακό σε αυτό το περιστατικό. Καταρχήν της απαντά ο Κύριος με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά σκληρός. Της λέει, τι κοινό υπάρχει μεταξύ μας? Δηλαδή, από πού αντλείς αυτό το θάρρος έτσι και την παρησία και μου μιλάς, μου λες τι πρέπει να κάνω ή τι δεν πρέπει να κάνω? Το οποίο έχει έναν ειδικό συμβολισμό, κάτι θέλει να μας πει ως γεγονός, το αφήνω όμως στην άκρη. Το σπουδαιότερο για μένα είναι ότι παρά το γεγονός, και για όλους μας νομίζω, παρά το γεγονός ότι ο Κύριος δείχνει την απόσταση μεταξύ της ανθρωπότητος και της θεότητος, αν θέλετε, Θεός ο ίδιος, εν τούτης υπακούει στη μητέρα του, ναι, και τελεί το γάμο. Μεσητεία λοιπόν είναι η παράκληση του ανθρώπου προς την Παναγία, ώστε εκείνη να διαβιβάσει αυτή την παράκληση, τα δικά μας αιτήματα, τον δικό μας πόνο και το δικό μας πρόβλημα, την αγωνία μας για τα προβλήματα τα εγκόσμια και για τη σωτηρία μας, ναι, στον Υιό του Θεού, προκειμένου εκείνος να επιληφθεί. Δείτε πόσο δυνατή λοιπόν είναι, αν θέλετε, η επιρροή. Έτσι. Γι' αυτό είναι το απόλυτο παράδειγμα της μεσητείας και γι' αυτό όλοι μας έτσι, την έχουμε στην κορυφή της προσευχής μας. Και ζητώντας να μεσητεύει, δηλαδή να παρακαλεί τον Κύριο προκειμένου να μας σώσει. Δεν ξεχνάμε δε το γεγονός ότι εφόσον γίνεται μητέρα του λόγου που σαρκώνεται, δηλαδή του Θεού που φορά την σάρκα μας, άρα γίνεται και η μητέρα δική μας. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, μιλάμε στη μητέρα μας. Απευθυνόμαστε σε εκείνη χαίροντες ή κλαίοντες, ανάλογα με την κατάστασή μας και αποδίδοντας έτσι ευγνωμοσύνη, χαρά, ευχαριστίες, αλλά και αιτήματα, προκειμένου και εκείνη να τα διαβιβάσει στον Υιό της και εκείνος να πράξει ανάλογα. Από τα προβλήματα που είδε στην επίγεια ζωή της, φαντάζομαι το πιο βαρύ είναι που τον είδε στο Σταυρό. Πιο μπροστά άλλα προβλήματα, καταστάσεις γνωρίζουμε, δύσκολες που έπρεπε να αντιμετωπίσει ως μητέρα σε σχέση με τον Υιό της. Κοιτάξτε, πάρα πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλά γεγονότα τα οποία προφανώς δεν ανήκουν ή δεν μπορούν να χαροποιούν έναν άνθρωπο ο οποίος όσο καλλιεργημένος και αν είναι σε επίπεδο αρετής δεν πάβει να έχει ανθρώπινη φύση, η οποία φύση έχει τις αδυναμίες της, πονά, πώς να πω, πληγώνεται κτλ. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο γάμο και στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν, δηλαδή στον οικογενειακό βίο και τον ρόλο της Παναγίας μας. Εάν λοιπόν στο γάμο έχουμε γονείς και παιδιά, σχέσεις κοινωνικές, αυτές οι σχέσεις
προτυπώνονται στις σχέσεις της Παναγίας με τον Υιό της. Άρα λοιπόν τη νιώθουμε πολύ κοντά μας, τη νιώθουμε ως μητέρα μας και είναι, τη νιώθουμε ως εκείνη η οποία μπορεί να ασκεί επιρροή, θετική επιρροή στον Υιό της, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί μετά την δική μας θετική συγκατάβαση, μετά το ναι δηλαδή το δικό μας, να πάρει από πάνω μας ό,τι μας οδηγεί στη φθορά και στο θάνατο και να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Και όλα αυτά τα προβλήματα στα οποία αναφερόμαστε είναι βαρύδια που μας κρατούν στη φθορά, στο θάνατο. Ναι. Δηλαδή, σε αυτή τη ζωή η οποία, για την οποία δεν είμαστε πλασμένοι, αν θέλετε να το πω έτσι. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Διονύση, σήμερα ο κόσμος ποια προβλήματα κυρίως αφήνει στην Παναγία όταν σας προσεγγίζει, μιλάει, κάποια πράγματα το βασανίζουν και πώς λαμβάνει τη βοήθεια από την Παναγία, τι νιώθει? Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κόσμος αφήνει όλα τα προβλήματα στην Παναγία. Φυσικά ο κόσμος που πιστεύει την Παναγία, έτσι. Ναι. Στην Παναγία έρχεται ο κόσμος με συντριβή. Με συντριβή από τα πάθη, από τα λάθη, από τις αμαρτίες και αυτά καταθέτει στην Παναγία. Mm. Και αυτό ίσως είναι λίγο οξύμορο, διότι στην Παναγία καταθέτουμε ακριβώς αυτά που προείπα, πάθη, λάθη, αμαρτίες. Ίσως ποτέ δεν δίνουμε κάτι καλό στην Παναγία. Δίδουμε όλα μας τα κακά, τα λάθη, που έχουμε τα λάθη μας, ναι, για να πάρουμε καλό από την Παναγία. Ναι. Άρα ο κόσμος έχει ανάγκη να παραδώσει όλα αυτά στην Παναγία για να δεχτεί τη βοήθειά της, τη μεσητεία της, όπως είπαμε πριν από λίγο, στον Δεσπότη Χριστό. Τώρα, το πώς λαμβάνει ο κόσμος, πώς το εισπράττει μετά? Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα σίγουρα, δεν μετά πολλές φορές ξεχνάμε. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα πολλές φορές. Ο κόσμος θυμάται την Παναγία όταν έχει το πρόβλημα. Ναι. Όπως και όλους τους Αγίους, όχι μόνο την Παναγία μας. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, βιώνοντας αυτό το θαύμα το οποίο ζητούν από την Παναγία, αφιερώνονται στην Παναγία. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι άλλαξαν τη ζωή τους μετά από κάτι που τους έδωσε η Παναγία. Είναι πολλοί εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξεχνούν τη δωρεά της Παναγίας και έχουν αυτό το τάμα που λέμε, ναι, να, ναι, ναι, πηγαίνουν στο σπίτι της, όπως παράδειγμα σε εμάς το μοναστήρι στην Αγκάραθ, που έρχονται εκεί, που έρχονται, έρχεται ή ο κόσμος. Ή στην Τίνο πάρα πολύ, όπως πηγαίνουν γονατιστοί, το έχουν χρόνια. Βεβαίως, ένα τάμα. Βεβαίως, στην, ναι, Τίνο και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος και όλου του κόσμου. Ο κόσμος λοιπόν που πραγματικά πιστεύει την Παναγία, δεν θα την ξεχάσει την Παναγία. Ναι. Θα δημιουργήσει δεσμούς με την Παναγία. Όπως μπορεί να είναι αυτοί οι δεσμοί. Μπορεί κάποιος να αφιερωθεί στην Παναγία, αν γίνει κάποιος μοναχός ή... Όλη τη ζωή να αφιερώσει. Ακριβώς. Δηλαδή, αλλά να αφιερώσει και κάτι άλλο. Αλλά μπορεί να αφιερώσει και το παιδί τους. Να δώσει το όνομα, ναι, της, ναι, Παναγίας στο παιδί τους. Ή μπορεί να δώσει αυτό το ελάχιστο, να πάει μια αρτοκλασία κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας. Είναι και αυτό μια αφιέρωση, μια πράξη. Είναι ένα ευχαριστώ προς την Παναγία. Ναι. Ο κόσμος λοιπόν, ξαναλέω, που πιστεύει την Παναγία. Ναι, ναι. Διότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν εντός εισαγωγικών. Γενικότερα, αλλά και την Παναγία. Οπότε, ναι, ο κόσμος που πιστεύει την Παναγία δεν θα την ξεχάσει την Παναγία. Και πολλές φορές δεν θα την ξεχάσει και θα ανταποδώσει πριν καν λάβει από την Παναγία. Οπότε αυτή η σχέση που δημιουργείται μεταξύ του ανθρώπου και της Παναγίας, μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζεται από αυτή την αγάπη, τον σεβασμό προς την ιερότητα του προσώπου της Παναγίας, και είναι μια σχέση μάνας με παιδί. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω, αυτά όλα που αναφέρουμε και για τη ζωή της Παναγίας, την αφιέρωση και τη σχέση με τον Χριστό, σήμερα παιδαγωγικά στα παιδιά μπορούμε να τα περάσουμε και πώς? Πολύ ωραία ερώτηση και δύο πράγματα έτσι να αν θέλετε να πούμε και κάτι άλλο, βέβαια, και προηγουμένως, με πολύ χαρά. Σχόλιο.
το οποίο πιθανό για να μην αφήσουμε κάποια σκιά στο κομμάτι της αφιέρωσης και αυτομάτως να μετακινηθούμε και στο παιδαγωγικό χώρο που είναι επίσης εξαιρετικό το πεδίο αυτό. Ξέρετε, η αφιέρωση στον Θεό μπορεί να γίνει από όποια θέση και αν έχει ο καθένας και η καθεμιά μέσα στον κόσμο και στον χώρο μας. Αφιέρωση δηλαδή δεν είναι μόνο... Ναι, αυτό που είπατε και εσείς. Έτσι. Ναι. Και το λέω αυτό όχι για να μειώσουμε την αξία της αφιερώσεως αυτής, δηλαδή του μοναχισμού ή του κλήρου κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά για να επίσης ενισχύσουμε την σημασία του να αφιερώνει κανείς την οικογενειακή του ζωή, να εντάσσει την οικογενειακή του ζωή μέσα στην εκκλησιαστική ή τελικά να καθιστά την οικογένεια εκκλησία. Και αυτό είναι αφιέρωση. Και αυτό είναι μια πορεία προς τον Θεό. Και εκεί έχουμε σχέση γονέων και παιδιών, μάνας και παιδιών. Έτσι. Άρα λοιπόν, ο καθένας μας, από όπου και αν βρίσκεται, από όποια θέση, όποια κλίση και αν δεχθεί, μπορεί να υπηρετήσει αυτού του είδους την αφιέρωση. Για να μην μας μείνει έτσι... Ναι, πολύ ωραία το λέτε, βέβαια. Αξιολογική, ας πούμε, έτσι. Τώρα, όσον αφορά στο παιδαγωγικό κομμάτι, νομίζω ότι και τα παιδιά μας αισθάνονται την Παναγία μας ή μάλλον νομίζω ότι η Παναγία δίνει αυτόν τον χώρο, αυτή η ύπαρξη του προσώπου της, αυτή την προοπτική στην πίστη μας, ώστε τα παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία ζωής, βιωματικής ζωής της χριστιανικής πίστης, που αυτή είναι η πραγματική εμπειρία. Ξέρετε, τα παιδιά, μάλλον στην Ορθόδοξη παράδοση, δεν μαθαίνουμε την πίστη μας ούτε ακούγοντας, ούτε διαβάζοντας, αλλά τη μαθαίνουμε ζώντας. Ναι. Ζώντας. Ναι. Έτσι, το πρώτο στοιχείο λοιπόν, το δυνατότερο στοιχείο, αν θέλετε, παιδαγωγικό, είναι το ότι καλούμαστε να την ζήσουμε. Δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι ένα κατασκεύασμα μέσα στο μυαλό μας, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Αυτή λοιπόν την σχέση τα παιδιά μπορούν να την έχουν και, αν μου επιτρέπετε, ακόμη και στους ανθρώπους οι οποίοι πιθανώς να είναι καθοδόν προς την συνειδητοποίηση της σημασίας της πίστης μας, δηλαδή στον δρόμο για να καταλάβουν πόσο σημαντικό μπορεί να είναι στα παιδιά μας, έτσι, τα παιδιά μας τα ίδια, να έχουν, να ζήσουν πραγματικά αυτή την πίστη, είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε αυτό τον χαρακτήρα της σχέσεως της μητέρας και του παιδιού και της βιώσεώς του. Έτσι. Πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Πολύ μεγάλη, έτσι, ευκαιρία την οποία μας δίνει το ίδιο το πρόσωπο της Παναγίας μας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι συνειδητά ή ασυνείδητα σε περιπτώσεις κινδύνου πολλές φορές φωνάζουν και τα παιδιά μας. Παναγιά μου, δεν λέμε. Ναι, ναι, ναι. Να λοιπόν ένα εξαιρετικό στοιχείο, αν θέλει κάποιος δάσκαλος ή ευρύτερα παιδαγωγός, ποιμένας δηλαδή γονιός, δάσκαλος, να ξεκινήσει και να συζητά για αυτή την Παναγία την οποία συνειδητά ή ασυνείδητα επικαλούμαστε σίγουρα σε κάθε δύσκολη στιγμή μας, θα έπρεπε και σε κάθε χαρούμενη. Πολύ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μέσα στη γραφή βλέπουμε, ενώ λέμε η μήτυρ του Κυρίου, ναι, δεν την αποκαλεί μητέρα ο Κύριος. Έχω την αίσθηση, γυναίκα, γίνε. Αυτό γιατί συμβαίνει, ξέρουμε, ήταν κάποια συνήθεια δική του των Εβραίων. Ήδη υπονοήσαμε όταν συζητούσαμε και για το περιστατικό στον γάμο. Θυμάσαι στο γάμο της Κανά. Ναι, ναι, ναι. Που είπατε. Απάντηση ναι. Κυρίου είναι πολύ σκληρή. Ναι, σκεφτείτε ναι, ναι, μια μάνα να τηλεφωνεί σήμερα στον γιο της και να του λέει, κοίταξε να δεις, αφού βλέπεις ότι ο γείτονας ταλαιπωρείται, έτσι δεν είναι, έχει ας πούμε, και εσύ είσαι ειδικός γι' αυτό, δεν πας να βάλεις ένα χέρι. Και να απαντά ο γιος, γνωριζόμαστε, συγγνώμη για το πεζόν του πράγματος, αλλά αυτό της είπε. Ναι. Τι κοινό λέει υπάρχει μεταξύ μας. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε πόσο βαρύ μπορεί να είναι, γιατί με ρωτήσατε ναι, προηγούμενος. Ναι. Είχε, λέει, μου είπατε, είχε η Παναγία έτσι στιγμές. Φυσικά, ξέρετε, τι άδειασμα μπορεί να είναι αυτό να απαντά ο γιος. Για τη μητέρα να της πει ο γιος αυτό το πράγμα. Και να της λέει, από πού παίρνεις αυτή την παρουσία. Αλλά από την άλλη, το μέγεθος της παρουσίας της. Άρα, λοιπόν, ναι, όντως, είναι πολύ σπουδαίο και υπάρχουν τέτοια γεγονότα και μάθη. Αυτά τα γεγονότα ο Κύριος αναδεικνύει ή εκείνη την στιγμή κάνει πολύ σαφές ότι πέρα από την ανθρώπινη φύση φέρει και τη θεία.
Άρα λοιπόν η Παναγία γίνεται δοχείο της χάριτος, δηλαδή προσφέρει στον Θεό τη δυνατότητα να φορέσει, όπως είπαμε προηγουμένως, τη σάρκα μας. Και ξέρετε, εδώ είναι πολύ σπουδαίο, το μνημονεύει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε έναν λόγο που αφιερώνει στα εισόδια της Θεοτόκου και λέει, κοιτάξτε, η ανθρώπινη φύση εκουσίως ιτήθηκε στον Παράδεισο από τον διάβολο, έτσι δεν είναι, έχασε δηλαδή. Είχε έναν πειρασμό από τον διάβολο και με τη βούλησή της, με τη βούλησή της η ανθρώπινη φύση, ο άνθρωπος έχασε. Θα πρέπει λοιπόν με την βούληση της ίδιας της φύσεως, της ανθρώπινης, να πάρουμε μια νίκη. Μόνον έτσι είναι δυνατή ξανά η σωτηρία του ανθρώπου. Η ίδια η φύση δηλαδή που έχασε θα πρέπει να νικήσει. Από την άλλη πλευρά σκεφτείτε το λογικά. Ένας άνθρωπος ή μια ύπαρξη η οποία έχει ιτηθεί, δεν είναι δυνατόν να έχει μετά την δύναμη να μπορέσει να αποκαταστήσει, να πάρει, πώς να πω, ρεβάνς, ας το πούμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μόνον εάν παρέμβει ο Θεός. Και ο Θεός παρεμβαίνει, δοχείο της χάριτος αυτής γίνεται η ίδια η Παναγία, έτσι, και δίνει την δυνατότητα ακριβώς ο νέος Αδάμ, έτσι, δηλαδή ο θεάνθρωπος πλέον, ο Θεός ο οποίος παίρνει και όλους εμάς και τους φορά την πτώση, τη που... έτσι ακριβώς, αναδίνει την δυνατότητα της σωτηρίας. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το πολύ σπουδαίο, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το οποίο υπερτονίζεται έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Νέοι άνθρωποι έρχονται σήμερα να πλησιάσουν την Παναγία και τι τη ζητούν κυρίως, ή μόνο οι μεγάλες ηλικίες που... Πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι προσεγγίζουν την Παναγία. Και να το ρωτήσω, πώς τη βλέπουν την Παναγία σήμερα οι νέοι άνθρωποι? Γιατί οι εποχές αλλάζουν. Βεβαίως, βεβαίως. Και η νέα γενιά πάντα είναι διαφορετική. Εγώ θα σας έλεγα ότι την Παναγία τη βλέπουν με περισσότερη ειλικρίνεια από ότι την βλέπουν οι μεγαλύτεροι. Προσεγγίζουν την Παναγία ακριβώς όπως προσεγγίζουν τη μητέρα τους. Ζητούν από την Παναγία αυτή την μητρική αγκαλιά που προσφέρει σε όλους μας η Παναγία μας. Άρα οι νέοι άνθρωποι την Παναγία την προσεγγίζουν σίγουρα με αγάπη, σίγουρα με θέληση να τη γνωρίσουν, να την ζήσουν, να τη βιώσουν, και αυτό κάνει όμορφη αυτή τη σχέση που αναπτύσσει ένας νέος άνθρωπος με την Παναγία. Βλέπουμε σε όλες τις μεγάλες θεομητορικές εορτές, οι οποίες είναι αρκετές, βλέπουμε μικρά παιδάκια να σπέβδουν με τους γονείς, με τους παππούδες τους, να φιλήσουν την εικόνα της Παναγίας. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι κάτι ξένο για αυτούς η Παναγία. Πολλά παιδάκια μόλις δουν ένα εικονάκι της Παναγίας θα χαμογελάσουν και θα τρέξουν. Πιο προσιτό είναι για να, από κάποιον για να προσκυνήσουν το εικονάκι. Οπότε η γλυκύτητα αυτή της Παναγίας δίδει στα παιδιά μας αυτή την άνεση να την προσεγγίσουν, να την να τη ζητήσουν. Να εμπιστευτούν πολλές φορές ακριβώς, το πρόβλημα. Να εμπιστευτούν το πρόσωπό της ακριβώς. Κύριε καθηγητά, να έρθω σε εσάς. Οι φοιτητές θεολογίας κυρίως, αλλά και τα παιδιά, ποιες απορίες κυρίως έχουν πάνω στην Παναγία που ρωτούν πρώτα, που δεν μπορούν να καταλάβουν? Φαντάζομαι το ότι δεν είχε σύζυγο αυτό. Έτσι. Νύμφια, νύμφευτε που λέμε στους χαιρετισμούς. Έτσι. Για το θαύμα της συλλήψεως και της αρκώσεως. Έτσι, πώς, ας πούμε, ο ίδιος ο Θεός Λόγος εισήλθεν ασπόρος, λένε οι πατέρες μας, και εξήλθεν αφθόρος. Δηλαδή, χωρίς, έτσι, θαυμαστός ο τρόπος και της κυοφορίας. Φαντάζομαι και θα είναι το πρώτο ερώτημα που έχουν, φαίνεται. Είναι από τα πρώτα. Φυσικά, σε ένα και μάλλον αν μετακινηθούμε... ερώτημα στα σχολικά μας έτσι πλαίσια, αν θέλετε, δηλαδή στην δευτεροβάθμια, δεν ξέρω αν στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια που έχω εμπειρία, πολύ έντονο το ερώτημα, στα φοιτητικά μας έτσι πλαίσια, αν θέλετε, το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί χρειαζόμαστε
αυτό το υπερβατικό. Δηλαδή το έχω ακούσει, το έχω καταλάβει, αλλά γιατί είναι απαραίτητο με θαυμαστό τρόπο να περιγράφεται αυτό. Τι ακριβώς προεικονίζει, το νόημα αν θέλετε ή το περιεχόμενο το θεολογικό. Πάντως σε κάθε περίπτωση η Παναγία μας είναι σημείο αναφοράς και ξέρετε θα ήθελα και ένα παιδαγωγικό σχόλιο αν μου επιτρέπετε εδώ. Ναι. Τόσο για τα μικρά μας τα παιδιά όσο και για τα μεγαλύτερα. Άλλωστε όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και της Παναγίας μας, της μητέρας μας. Αυτό το οποίο έχει να μας δώσει η Παναγία πάνω απ' όλα είναι το μητρικό πρότυπο. Το μητρικό, βέβαια. Δηλαδή, την αυτό, μητέρα του Θεού, του Κυρίου. Βέβαια. Έτσι. Ναι, το απόλυτο μητρικό πρότυπο. Και ξέρετε, μας δείχνει κάτι με πολύ εμφατικό τρόπο, το οποίο αν θέλετε αποδεικνύεται και από πλευράς επιστήμης ή ψυχολογικών έτσι, ερευνών, ότι καμιά φορά εμείς στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε στενή και γνήσια επαφή, αγαθό το κίνητρο, πάντοτε, στενή και γνήσια επαφή με τα παιδιά μας, κυρίως στην εφηβική ηλικία, έτσι, αισθανόμαστε την ανάγκη ή συζητάμε με τον πειρασμό κάποια πράγματα, έτσι λίγο να τα πούμε, καταλάβατε, και σε επίπεδο πίστεως και σε επίπεδο αρχών, ή θέλετε αξιών, τώρα έχει αλλάξει ο κόσμος κτλ. Κι όμως, ο νέος άνθρωπος, ο έφηβος αν θέλετε ή το παιδί δεν χρειάζεται έκπτωση. Αυτό που αναζητά δεν είναι έκπτωση ή μετακίνηση από αυτό το οποίο εμείς στην Ορθόδοξη παράδοσή μας εννοούμε ως αλήθεια. Χρειάζεται μία διαρκή υπόμνηση, δηλαδή κάθε φορά που μας χτυπά την πόρτα εμείς να του λέμε αυτή την αλήθεια, ανόθευτη, αλλά ως μητέρες και πατέρες. Με το πρότυπο της Παναγίας μας, αγαπητικά. Όχι κριτικά, όχι φαρισαϊκά. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα θέμα που ρωτούν είναι η αγάπη. Το να τους προσεγγίσει κάποιος και πάνω εκεί βλέπουν το πρότυπο της Παναγίας. Έτσι και συγγνώμη, κύριε Λίγο. Ναι, ναι. Ναι, και η αγιότητα, δηλαδή, ξέρετε, όχι ας πούμε, δεν ικανοποιείται η ανθρώπινη ψυχή, είτε είναι παιδική, είτε είναι ψυχή ενηλίκου, εάν εμείς προσπαθήσουμε να αλλοιώσουμε κατά κάποιον τρόπο έτσι, το περιεχόμενο της πίστης μας για να έρθουμε λίγο πιο κοντά του, για να απαλύνουμε τον πόνο του. Έκανα ένα λάθος και άρα λοιπόν προσπαθώ εγώ να το εξαγορεύσω ή να βρω έναν άνθρωπο να με στηρίξει και εμείς του λέμε τη σήμερα ημέρα αυτό δεν είναι λάθος. Ναι. Αυτό δεν αναπαύει την ψυχή. Αναπαύει την ψυχή η συζήτηση για την αλήθεια. Ναι, είναι λάθος, αλλά έλα να δούμε τι θα κάνουμε. Πατρικά, ναι. Αγαπητικά, μητρικά, ναι, ναι, ναι. Μια αγκαλιά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η Εκκλησία μας έχει απαντήσεις οι οποίες πολλές φορές, αν τις δούμε και ως τρίτοι, ως παρατηρητές, δηλαδή μπορεί να φαίνονται είναι αντιφατικές και πριν από την πτώση και μετά από την πτώση του ανθρώπου. Ναι. Πάρτε μια αμαρτία, όποια θέλετε, μια πτώση, έτσι, ένα πρόβλημα του ανθρώπου. Εάν κάποιος νέος, κάποιο παιδί έρθει και. Ναι. Του πνευματικού του πατρός. Εκείνος πει, κοίταξε, ξέρω και τη μία πλευρά, ξέρω και έχω δει τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια επιλογή. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αν έρθει πάλι έχοντας την πτώση, δεν του λέει, εγώ στα έλεγα, ή αν δεν έχουν συζητήσει, τώρα τι να σε κάνω. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, να έρθει κοντά του, να τον καταλάβει. Σίγουρα και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά κοντά του. Εκεί βλέπει το πρότυπο της Παναγίας. Ακριβώς, της μητέρας, η οποία όλα τα χωρά, όλα τα σηκώνει, για λίγα μιλά, για όλα εύχεται και προσεύχεται. Και να θυμηθούμε εδώ και τον Γέροντα Πορφύριο, ο οποίος έλεγε ειδικά για τα παιδιά μας, έτσι, πολλές φορές λέει, μάλλον θα πρέπει να περιορίσουμε αυτά τα οποία λέμε και να αυξήσουμε αυτά τα οποία κάνουμε σε σχέση με τον Θεό, την προσευχή μας για τα παιδιά. Σταματήστε, λέει, να μιλάτε στα παιδιά και μιλήστε στο Θεό για εκείνα. Να μιλάτε στο Θεό, στα παιδιά για το Θεό, αλλά στο Θεό για εκείνα. Έχουμε ένα-δυο λεπτά να κλείσουμε την εκπομπή. Αν σας ρωτούσα, πατέρα Διονύση, με το που ακούμε το όνομα της Παναγίας, τα εισόδια, το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε ποιο είναι. Αυτό που λέει διαφιέρωση, ο ημνοδός. Ναι. Στο κοντάκιο της ναι, ναι, ναι. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, ναι. Η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος. Το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού. Αυτό καθαρός, είναι το νόημα της εορτής των εισοδίων. Η Παναγία μπαίνει στο ναό για να γίνει η ίδια ναός και κατοικητήριο του Θεού. Να εξασκήσει μέσα στο ναό
τον εαυτό της για να αποκτήσει τη μέγιστη μορφή αγιότητας, ούτως ώστε όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μπει μέσα της ο Θεός, να γεννήσει τον Θεάνθρωπο Ιησού και να συνεχιστεί όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και της σωτηρίας του ανθρώπου. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτούσα το πρώτο πράγμα που θυμόμαστε με τα εισόδια της Θεοτόκου και θα λέγαμε σε ένα παιδί, ποιο θα ήτανε? Ότι η Παναγία μας είναι η μητέρα, προετοιμάζεται και γίνεται η μητέρα του Θεού και είναι λοιπόν διαρκώς μια μητρική αγκαλιά ανοιχτή για όλους μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατούμε τις προτυπώσεις που είπατε πολύ ωραίες στην Παλαιά Διαθήκη, όλα τα γεγονότα που είναι ιστορικά και πραγματικά και πώς συνδέονται, αλλά και την αγκαλιά που είπατε, ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Διονύση, αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, κλείνοντας, με πολύ χαρά. Να επικαλούμαστε την Παναγία. Να μην την ξεχνάμε την Παναγία. Βέβαια. Όχι μόνο στα δύσκολα, αλλά και στις χαρές, όπως είπε ο κύριος καθηγητής. Πρέπει να ζούμε και να βιώνουμε το κάθε τι με την Παναγία. Με την Παναγία, με την Παναγία. Πριν λίγες μέρες έγινε η ενθρόνησή σας, πάντοτε άξιος, είναι η πρώτη φορά που έρχεστε μετά την ενθρόνηση. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τα εισόδια της Θεοτόκου, τη σημασία σήμερα με τον κύριο Πεπέ, επίκουρο καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τον πατέρα Διονύσιο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Greek TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.